Παρουσία πολλών γενιωτών. Πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευση του καθηγητή πλαστική και επανορθωτική χειρουργική του Πανεπιστημίου Ιλινόη, Μίμη Κοέν, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματο Ιατρική Ιωαννίνων. Ο Μίμη Κοέν, που έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με πολλαπλέ δράσει, γεννήθηκε στην Αθήνα και φίτησε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στην Ελλάδα και στο University of Illinois στο Σικάγο. Στη συνέχεια, ειδικεύτηκε στην πλαστική χειρουργική και ακολούθησε μετεκπαίδευση στη χειρουργική κεφαλή και τραχύλου. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα κατέχει, πέραν τη θέση του καθηγητή και διευθυντή τη Κλινική Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, και τη θέση του διευθυντή του Κρανιοπροσωπικού Κέντρου. Η τελετή ξεκίνησε με την προσφώνηση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή Γιώργο Καψάλη. Ακολούθησε η έπαινος του τιμόμενου από τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Ευστάθιο Λυκούδη, και η ανάγνωση του ψηφίσματος αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Μινά Πασχόπουλο. Οφείλουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά να τιμούμε και να επιβραβεύουμε προσωπικότητες οι οποίες με το έργο και την προσφορά τους λαμπρύνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικότερα την κοινωνία και αποτελούν πρότυπα για τους νέους επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη μεγάλη και ξεχωριστή τιμή να υποδεχόμαστε στους κόλπους του Πανεπιστημίου μας τον διακεκριμένο καθηγητή κύριο Μίμη Κοέν, ένα διαπρεπή επιστήμονα με παγκόσμια αναγνώριση στον χώρο της γενικής και πλαστικής χειρουργικής. Ο κύριος Κοέν, με εξαιρετική ερευνητική διαδρομή για πολλά χρόνια, συγκαταλέγεται στις πλέον σημαντικές και αξιόλογες προσωπικότητες της επιστήμης της ιατρικής και συγκεκριμένα της πλαστικής χειρουργικής. Ο χώρος της Ελλάδος δεν χωρούσε τις επιστημονικές του ανησυχίες. Και επομένως, περνώντας επιτυχώς τις εξετάσεις, το Educational Commission for Foreign Medical Students έγινε δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πανεπιστήμιο του Illinois της Πολιτείας του Σικάγο. Ιωαννίνηθεν, την καταγωγήν έρχοντα, τα του ασκληπιού έργα εξόχως θεραπεύων, διαπρεπήφς καπανεύς, αναδέδεικτε τα δε περί την ιατρικήν επιστήμην φαινόμενα. Η τελετή συνεχίστηκε με την περιένδυση του τιμόμενου από την κοσμήτρα του Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγήτρια Μαργαρίτα Τζαφλίδου. Αμέσως μετά έγινε επίδοση των τίτλων από τον Πρίτανη και η ομιλία του τιμόμενου με θέμα «Αισθητική του προσώπου από την τέχνη στην πλαστική χειρουργική». Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα με το κιθαριστικό σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων ή Πασαρών. Διότι η αισθητική είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τέτοιες σκέψεις όπως η ομορφιά, η ασχήμια, το θείο, το κωμικό, το τραγικό και τα οποία είναι εξειδικευμένα με την τέχνη και έτσι με μια κριτική όψη μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα έμεινα έκπληκτος με το τεράστιο συγγραφικό έργο σε διάφορες γλώσσες και, εκτός από αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και λίγα ελληνικά. Στα συγγράμματα αυτά μπορεί κανείς να δει καταπληκτικές ιδέες οι οποίες αρχίζουν από πολύ παλιά και έτσι σκέφτηκα να σας δώσω μια γεύση από τι έχει σχέση με την αισθητική και παράλληλα με την πλαστική χειρουργική του προσώπου. Και για να μιλάμε λίγο πιο ειδικά, το θέμα της ομορφιάς, το οποίο της φυσικής ομορφιάς, αλλάζει, όπως φαντάζεστε, από πολιτισμό σε πολιτισμό και από αιώνα σε αιώνα.